ο πύχης για μένα είναι το 17%. Είναι εκεί το 17-18% του Ιουνίου του 2023, δηλαδή των τελευταίων εκλογών. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του καλοκαιριού βάζει πύχη για τις ευρωεκλογές ο Στέφανος Κασελάκης. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άπλωσε και πάρει το χέρι στην ομάδα Αχτσιόγλου, επιλέγοντας όμως να περιγράψει με βαρύ και φορτισμένο ιστορικά χαρακτηρισμό μια πιθανή αποχώρησή τους. Η απάντησή του για την Έφη Αχτσιόγλου είναι χαρακτηριστική. Πήρε 44% στις εκλογές του κόμματος. Το κόμμα της και ο χώρος της είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο χώρος βασίζεται σε εκείνη. Για τη συνοχή του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, ξέρουμε πώς φτάσαμε στη Χούντα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, ότι αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι που γνωρίζουν τους αγώνες του χώρου μας θα γίνουν αποστάτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν είμαι alt-right, δεν πειράζει. Είμαι ένας βαθιά προοδευτικός άνθρωπος με μια άλλη κίνηση στη ζωή του, με ένα άλλο σημείο φετηρίας. Δεν πειράζει. Είμαι εδώ. Τίνω και πάλι χείρα φιλίας. Από την καρδιά μου τίνω και πάλι χείρα φιλίας. Ο χώρος μας το χρειάζεται. Δεν πιστεύω ότι θα φύγουν. Πιστεύω ότι θα μείνουν και πιστεύω ότι θα προσφέρουν και πολλά. Διότι όντως είναι από τα ικανότητά μας στελέχη. Ο κύριος Κασελάκης εμφανίστηκε πάντως να επιμένει στην κριτική του για το ύψος του δημοσιονομικού μαξιλαριού. Έριξε όλο το ανάθεμα της υπερφορολόγησης στον Ευκλήδη Τσακαλώτο που ήταν Υπουργός Οικονομικών, ενώ έπληξε το εγκόμιο παράλληλα στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσακαλώτος ήταν ο υπεύθυνος της διαπραγμάτευσης με τους ομολόγους του. Ότι εάν υπήρχε κάποιο περιθώριο στο ύψος αυτού του μαξιλαριού, το οποίο το έχτισε ο ελληνικός λαός με θυσίες. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προς τιμήν της, με χρηστή διοίκηση, αυτό θα μπορούσε να είχε, το έχουμε διαχειριστεί λίγο καλύτερα. Ο Αλέξης Τσίπρας διαχειρίστηκε μια πολύ μεγάλη κατάσταση. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει μια αιμονή με την αύξηση των φόρων. Έχει αιμονή. Ίσως και μια ιδεολειψία εναντίον της μεσαίας διαστρωμάτωσης στην κοινωνία. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φοροεπιδρομής. Στην ίδια εκπομπή, σίγουρος ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα αναλάβει τις τύχες της χώρας, εμφανίστηκε ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπεθ, όταν ερωτήθηκε αν ο Στέφανος Κασελάκης θα γίνει πρωθυπουργός. Absolutely, without a doubt, no question, 100%. The reason that we signed up for this together was, I told him from the beginning, I'm not concerned about you being able to win the party leadership. But what I am concerned about is you making sure that you do whatever you have to do to become the next prime minister of the country.